Θα ευχαριστήσω πολύ τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, τον κύριο Κώστα Βλάση, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλή ανάσταση, εύχομαι, κύριε Υπουργέ. Καλή ανάσταση και όλα να πάνε καλά τώρα. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι σας ζηλεύουμε λίγο, διότι θα μεταβείτε στα Ιεροσόλυμα και θα θέλαμε λίγο να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί για το Άγιο Φως και αν επηρεάζει το γεγονός ότι γίνεται νωρίτερα φέτος η ανάσταση, αν θα μπείτε σε αγώνα δρόμου δηλαδή τις επόμενες ώρες. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όντως, όπως το είπατε, είναι ευλογία το να μπορείς και να κάνεις την ανάσταση στον Πανάγιο Τάφο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν λίγες μέρες η ενημέρωση που είχαμε από τις Ισραηλινές αρχές ήταν ότι η διαδικασία που θα ακολουθούταν αυτή τη και φέτος θα ήταν η ίδια με πέρυσι, δηλαδή ότι θα πήγαινε ένα αεροσκάφος από την Ελλάδα στο οποίο θα επέβαινε ο έξαρχος του Παναγίου Τάφους εδώ στην Αθήνα και το φως, το Άγιο Φως θα το δίνανε κατευθείαν στο αεροσκάφος χωρίς να κατέβει κανείς. Παρ' όλα αυτά, και εδώ αυτό οφείλω να το πω και να το τονίσω, και με ιδιαίτερη επιθυμία του ίδιου του Πρωθυπουργού κάμφθηκαν οι αντιστάσεις αυτών των Ισραηλινών αρχών και μόλις πριν 3-4 μέρες πήραμε το πράσινο φως ώστε να μπορέσει να κατέβει εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης ο ίδιος στα Ιεροσόλυμα και λόγω της θεσμικής μου θέσης αυτός θα είμαι εγώ για να παρευρεθώ στην Ανάσταση που θα γίνει στα Ιεροσόλυμα και βέβαια όπως πάντα και όπως το λέει το έθιμο και η παράδοση ως ελληνική αποστολή θα είμαστε οι πρώτοι που θα πάρουμε το Άγιο Φως σε σχέση με όλες τις άλλες αποστολές από τη Ρωσία, από την Αρμενία, από τη Σερβία που θα βρεθούν στον Πανάγιο Τάφο και από εκεί και πέρα το απόγευμα του Σαββάτου, του Μεγάλου Σαββάτου θα είμαστε στο Διεθνές Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος σε μια λιτή υποδοχή και από εκεί και πέρα αυτό το θα κάνουμε και το ένα βήμα παραπάνω, αυτό είπαμε και με τον Πρωθυπουργό, να μπορέσει το Άγιο Φως φέτος, ενώ πέρυσι είχε πάει κατευθείαν και είχε μείνει, το είχαμε πάει μόνο στην εξαρχία του Παναγίου Τάφου στο μικρό εκκλησάκι στην Πλάκα, φέτος με τη βοήθεια δύο αεροπορικών εταιριών, της Aegean και της Sky Express θα πάει σε γύρω στους 10 προορισμούς, σε 10 βασικά αεροδρόμια που έχουμε επιλέξει στην Ελλάδα και βέβαια τηρώντας όλες τις συνθήκες που μας επιβάλλουν τα επιδημιολογικά δεδομένα λόγω του κορονοϊού θα μπορέσει το Άγιο Φως να φτάσει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας και βέβαια ας ελπίσουμε ότι αυτό το παραπάνω βήμα του χρόνου θα ολοκληρωθεί βέβαια με την επιστροφή μας στις διαδικασίες όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια που με κάθε λαμπρότητα πήγαινε η ελληνική αποστολή εκεί και με κάθε λαμπρότητα έχοντας και χρόνο μπροστά γιατί κύριε Τζένο γνωρίζετε ότι τώρα η Ανάσταση θα την κάνουμε φέτος σε 9 η ώρα οπότε οι 3 ώρες ή παραπάνω θα μας επιτρέψουν τον χρόνο να μπορέσουμε να στείλουμε και το Άγιο Φως παντού ενώ φέτος ουσιαστικά κάνουμε το απλά ένα βήμα παραπάνω. Κάπως έτσι, εγώ θα τα ήθελα. Λοιπόν, εκτός από το Άγιο Φως, το οποίο το περιμένουν όλοι, η αλήθεια είναι, και σε όλα τα σπίτια, έχουμε και εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα. Οι πενταμερείς είναι σε εξέλιξη, κύριε Υπουργέ. Μικρές προσδοκίες, αυξημένη ρητορική και συγκεκριμένη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία και ο Ερντογάν έχουν ξεκαθαρίσει τους σχεδιασμούς τους για την Κύπρο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αποδείξει στο παρελθόν ο Ερντογάν ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει. Είτε με τον Α είτε με τον Β τρόπο, ή τουλάχιστον προσπαθεί να το εφαρμόσει. Θα προσπαθήσει λοιπόν να εφαρμόσει το νέο του σχέδιο, το οποίο μιλάει για δύο διαφορετικά κράτη. Έχουν γραφτεί κατά καιρούς και ακόμα και προβλέψεις, ακόμα και για προσάρτηση της βόρειας, της κατεχόμενης Κύπρου στην Τουρκία. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό, σύντομα, όσο μπορείτε, παρακαλώ. Η θέση της Ελλάδας, κύριε Τζένο, πρώτα απ' όλα είναι σταθερές και γνωστές και εμείς έχουμε προσέλθει σε αυτή την πενταμερή ως εγκύτρια δύναμη με επικοδομητική διάθεση και με καλή πίστη στη συνάντηση αυτή. Είπατε κάτι, ότι η πλευρά της Τουρκίας πάντα θέτει συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν μια ευρία γκάμα και τα οποία ξέρετε ότι έχουν πολλές φορές αφορούν την Ελλάδα, τώρα αφορούν την Κύπρο, αλλά είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να επισέρχεται σε πολλές ξένες χώρες. Το είδαμε στη Λιβύη, το βλέπουμε στο θέμα των Αρμενίων, βλέπουμε δηλαδή παντού η Τουρκία να προσπαθεί να έχει
μια δράση και μια επίδραση, όχι μόνο μέσα στα γεωγραφικά της όρια. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το Κυπριακό, το πλαίσιο της επίλυσής του πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το ΙΟΕ, με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβούλου Ασφαλείας του ΙΕ και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται στις σχετικές αποφάσεις του ΙΕ, δηλαδή μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Από εκεί πέρα, όπως είπατε και εσείς, οι προσδοκίες είναι μικρές. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχει κάποια σύγκρουση με αρνητικά αποτελέσματα η οποία θα προκύψει από αυτή την πενταμερή, αλλά δεν θα έχουμε και κάτι ιδιαίτερα θετικό. Επομένως, καλό είναι όμως να γίνεται ο διάλογος, καλό είναι να καθόμαστε στο τραπέζι να συζητάμε και βέβαια καλό είναι οι εγκύτριες δυνάμεις, είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, είναι καλό να βλέπουν ποια είναι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κάθε πλευρά, γιατί αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πάντα αυτό που πρέπει να επικρατεί είναι το διεθνές δίκαιο. Και αυτή τη στιγμή το διεθνές δίκαιο και τα δίκαια γενικά είναι με την πλευρά της Κύπρου και της Ελλάδας. Κύριε Υπουργέ, εύχομαι καλή ανάσταση και χρόνια πολλά και εύχομαι να βγούμε γρήγορα από αυτή την περιπέτεια. Να καλά, του χρόνου να μιλάμε με εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Σας ευχαριστώ θερμά.